Κλίμακα ανάκτησης σε γειτονιά στη Λεωφόρο Κνωσού στο Ηράκλειο λόγω της έλλειψης φρεατίων, όπως καταγγέλουν, με συνέπεια να ζουν με τον φόβο πλημμυρικών φαινομένων. Με το που χειμωνιάσει λίγο, έχουμε αυτό το πρόβλημα συνέχεια. Ο Δήμος μας έχει παρετήσει. Εδώ, αν δείτε, έχουμε γεμίσει νερά γιατί έχουν μπαζωθεί τα δύο φρεάτια που υπήρχαν και κάθε χειμώνα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Έχει και σύν της άλλης, έσπασε ένας αγωγός προχθές. Και όλα τα χώματα που έφερε ο Δήμος για να φτιάξει τον αγωγό καταλήξανε πάλι εδώ σε εμάς. Κάθε που βρέχει κάνουμε το σταυρό μας εδώ. Κολυμπάμε για να περάσουμε στα μαγαζιά μας. Γίνομαι άχρηστος στις λάσπες. Έχω κινδυνεύσει να πέσω 2-3 φορές, 4. Έχουμε πάρει τηλέφωνα, ξανά τηλέφωνα. Φωνή βοώτων το ερήμο. Δεν υπάρχει τίποτα. Κατά τα άλλα βάζουμε φωτάκια και στολίζουμε τους δρόμους. Γιατί για το Θεαθήνε. Δηλαδή, αν γίνει, ας πούμε, καμιά βροχή περίεργη όπως είχε γίνει το 17, το 18, όποτε και γίνει, θα πλημμυρίσουμε μες στην πόλη. Δεν έχει φρεάτια, ναι, δεν έχει φρεάτια και τα νερά λιμιάζουν εδώ και οι λάσπες και κινδυνεύουμε. Και κανένα πάσα στιγμή να ληστρήσουμε, να πέσουμε, να χτυπήσουμε χωρίς λόγο. Για ποιο λόγο. Είδαμε και μια πρόχειρη αποκατάσταση. Και μια πρόχειρη αποκατάσταση. Ρίξαμε λίγο χώμα από πάνω, ανοίξαμε τρύπα, το καλύψαμε λίγο χώμα και από εκεί πέρα τα αφήσαμε όλα στην τύχη τους. Η ανησυχία τους εντείνεται τις βροχερές ημέρες εξαιτίας της έλλειψης υποδομών για τα όμβρια ύδατα, ενώ τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται αντιμέτωποι και με τις λάσπες, με διερχόμενους πολίτες και οδηγούς να κινδυνεύουν με τραυματισμό. Λάσπη, δεν μπορούμε να περάσουμε τον δρόμο να πάμε μέχρι τη γωνιά στο μπακάλι, ας πούμε, στο φούρνο. Εδώ πέρα με βρέχει, θα γίνει. Και παρέτησαν τις λάσπες όπως ήταν τα νερά, ούτε να ρίξουν ένα βιτίο νερό, τέλος πάντων να φύγουν από τη γειτονιά τόση σκόνη. Το βλέπετε και μόνοι σας τι γίνεται. Παλιά, προτού ασφαλτοστρώσουνε την Κνωσού, υπήρχαν σχάρες δεξιά και αριστερά στο δρόμο. Οπότε όλα τα νερά πηγαίνανε εκεί στις σχάρες. Με το που ασφαλτοστρώσαν το δρόμο και βάλανε τα στρογγυλά αυτά της ΔΕΙ και όλη μέρα τα αυτοκίνητα χτυπολογούν που πάνε και έρχονται, καλύψανε και στις σχάρες. Και γίνεται αυτό το πράγμα τα νερά και δεν μπορούμε ούτε να περπατήσουμε, να περάσουμε απέναντι ή να φοράμε γαλότσες. Έπρεπε αμέσως να κλείσουμε, να κλειστεί αυτό το πράγμα. Γιατί είναι μια κατάσταση απαράδεκτη. Δεν μπορείς να περπατήσεις εδώ από τις λάσπες. Είναι πρόβλημα της ΔΕΙΑΗ. Εάν δεν έχει άτομα, εργάτες, να ανταποκριθούν στην προκειμένη περίπτωση. Το σπάσμα αγωγού σε κάθε δρόμο στη Λεωφόρο Κνωσού επιδείνωσε τα προβλήματα στην περιοχή, με τους δημότες να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα προς τη Δημοτική Αρχή σε μια προσπάθεια να αποφευθούν δυσάρεστες καταστάσεις τις βροχερές ημέρες. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν μπορεί ο κόσμος να μπει στα μαγαζιά μας, δεν μπορούν να περάσουν. Ο Δήμος νοιάζεται πλέον μόνο για το κέντρο. Οι υπόλοιποι είναι παρετημένοι στο έλεος του Θεού. Η Λεωφόρο Κνωσού είναι σαν μια άλλη χώρα.